Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Μιλάμε για την ανάπτυξη και η ανάπτυξη έχει και θέματα ποσότητας και θέματα ποιότητας. Η βασική άποψη της αριστεράς είναι ότι δεν υπάρχει κανένας μηχανισμός στην οικονομία της αγοράς που εξασφαλίζει την σωστή ποσότητα, αυτή που χρειαζόμαστε, ούτε τη σωστή ποιότητα των επενδύσεων. Τι εννοώ σωστή ποσότητα, για παράδειγμα? Θα μπορούσε κανείς να πει τις επενδύσεις αυτές που εξασφαλίζουν την πλήρη αποσχόληση. Τι εννοώ ποιότητα? Είναι επενδύσεις που θα φέρουν θέσεις εργασίας με ποιότητα, με προοπτική? Είναι επενδύσεις που θα σέβονται το περιβάλλον? Είναι επενδύσεις που θα έχουν μια περιφερειακή διάσταση? Αυτό εμείς λέμε ότι η αγορά από μόνη της δεν μπορεί να το εξασφαλίσει. Αρχίζω με την ποσότητα. Έχω πολλές φορές κάνει κριτική, και όταν ήσασταν αντιπολίτευση και τώρα που είσαστε στην κυβέρνηση, για τα μακροοικονομικά ζητήματα που γίνεται μια ολόκληρη ευρωπαϊκή συζήτηση για την Τραπεζική Ένωση, για ένα μεγαλύτερο προϋπολογισμό. Τώρα θέλω να σας το πω από την πλευρά των μικροοικονομικών. Γίνεται μια συζήτηση στην Ευρώπη. Η Κομισιόν προτείνει έναν προϋπολογισμό 1,15%. Μερικές σκληρές χώρες λένε ότι αυτό είναι ήδη πολύ μεγάλο. Άλλες χώρες θέλουν να το πάρουν στο 1,3. Εσείς έχετε θέση. Έχετε θέση γιατί είσαστε οι ευρωπαϊστές. Τι ακριβώς πρέπει να είναι στην Ευρώπη? Δηλαδή, τι θα λένε οι δικοί σας υπουργοί στην ευρωπαϊκή συζήτηση? Χρειαζόμαστε μια μεγάλη επενδυτική πρωτοβουλία στο επίπεδο της Ευρώπης και μπορεί αυτό να γίνει με το 1,15? Έχετε άποψη γι' αυτό? Έχετε άποψη αν έχουν δίκιο τα γερμανικά συνδικάτα και άλλοι ότι αυτό που χρειάζεται η Ευρώπη είναι ένα σχέδιο Marshall με επενδύσεις που να αλλάξουν το κλίμα? Γιατί η ποσότητα των επενδύσεων δεν είναι μόνο χαμηλή στην Ελλάδα, είναι πιο χαμηλή από ό,τι είναι στην Ευρώπη, αλλά και στην Ευρώπη είναι σε ιστορικά χαμηλά. Έχετε άποψη για τα γερμανικά πλεονάσματα? Υπάρχουν κανόνες, μας λένε οι Γερμανοί και άλλες χώρες. Μόνο από ό,τι φαίνεται, μερικοί κανόνες είναι πιο ίσοι από άλλες κανόνες. Έχετε θέση αν αυτό μπλοκάρει την ανταγωνιστικότητα και τις επενδύσεις στο Νότο? Ότι η Γερμανία έχει πλεονάσματα στο ισοζύγιο πληρωμών σχεδόν μεγαλύτερο από της Κίνας. Για όλα αυτά δεν θα επηρεάσουν τη δυνατότητα να αυξηθούν οι επενδύσεις στην Ελλάδα? Έχετε άποψη, δεν έχετε? Εγώ δεν σας έχω ακούσει. Δεν έχω ακούσει μια ομιλία είτε του κύριου Μητσοτάκη, είτε του κύριου Γεωργιάδη, είτε του κύριου Σταϊκούρα που βάζει μια ευρωπαϊκή διάσταση αν χρειάζονται αυτά τα πράγματα. Δεύτερον, να πάμε στα ποιοτικά. Χθες ήμουνα με τον κύριο Σκυλακάκη Θεσσαλονίκη σε μια ημερίδα που οργάνωσε η εφημερίδα Μακεδονία και μας είπε ότι το βασικό στις επενδύσεις είναι να ξεφορτωθούμε, να βγάλουμε τις νάρκες που εμποδίζουν κάθε επένδυση. Αυτή είναι η σύλληψή σας για την ανάπτυξη? Ότι μόνο να βγάλουμε τις νάρκες? Προφανώς υπάρχουν νάρκες. Και μάλιστα στο δικό μας το αναπτυξιακό σχέδιο είχαμε θέσει τρεις τομείς που μπορούσαν να το διαβάσουν όλοι οι πολίτες, γιατί ήταν στο διαδίκτυο, που έλεγε και τι χρειαζόταν για το δημόσιο τομέα και τι χρειαζόταν για την διαδικασία των δικαστηρίων να γίνουν πιο γρήγορα και τι χρειαζόταν για τις επενδυτικές άδειες. Βεβαίως υπάρχουν νάρκες, αλλά μόνο νάρκες υπάρχουν. Ποια είναι τα ποιοτικά στοιχεία? Παρακολουθείτε την ευρωπαϊκή συζήτηση για τους μισθούς και ότι ένα τεράστιο πρόβλημα είναι ότι οι μισθοί πια στο σύγχρονο καπιταλισμό δεν αυξάνονται καν με την αύξηση του ρυθμού αύξησης παραγωγικότητας. Αυτά που κάνετε εδώ για το κομμάτι το ποιοτικό που έχει σχέση με την αγορά της εργασίας, δεν το κάνετε για τη συμπίεση των μισθών. Για κάποιο άλλο λόγο το κάνετε? Δηλαδή θεωρείτε με αυτά που περνάτε για τις συλλογικές συμβάσεις, για το εργατικό νόμο, δεν θα συμπιέσουν τους μισθούς? Και δεν σας νοιάζει
ότι όλη η Ευρώπη ασχολείται γιατί οι μισθοί δεν έχουν αυτή την αυξητική τάση καν σαν την αύξηση της παραγωγικότητας. Ο κύριος Αρσένης και ο κύριος Παπάς σας είπαν διάφορα παραδείγματα που δεν είναι νάρκες, που είναι το πρόβλημα για το περιβάλλον. Και η απάντησή σας είναι, επειδή ίσως διαβάζετε πολύ όταν έσκασε το σκάνδαλο της Enron, ότι θα πάμε σε μια ιδιωτική επιχείρηση που θα μας πει η ιδιωτική επιχείρηση ότι όλα πάνε καλά, ότι δεν έχουμε πρόβλημα και βέβαια αυτή η ιδιωτική επιχείρηση δεν θα έχει ευνοϊκή προδιάθεση για τις επενδύσεις, παρόλο που θα έχει και άλλα έργα που θα περιμένει. Άρα και στο οικολογικό και στο περιβάλλον και στο κοινωνικό δεν εξασφαλίζεται αυτό που λέμε ποιοτική ανάπτυξη. Επενδύσεις που μπορούν να έρθουν μαζί να ενσωματώνουν και καλές θέσεις εργασίας και καλούς μισθούς και σεβασμό προς το περιβάλλον. Έχετε αναπτυξιακό πρόγραμμα. Εγώ βλέπω στο άρθρο 120 για το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ότι αφαιρείται αυτή την προσέγγιση που είχαμε εμείς για το αναπτυξιακό σχέδιο. Χωρίς να μας πείτε πού ήταν το λάθος. Λέτε και λέγατε ότι το κράτος πρέπει να έχει συνέχεια. Σε αυτή τη συνέχεια γίνεται συζήτηση. Πού ήταν λάθος το στρατηγικό μας σχέδιο υπερβάλαμε για τις άδειες, τις αδειοτικές άδειες, επενδυτικές άδειες. Υπερβάλαμε για το δημόσιο τομέα. Ή καλά τα λέγαμε για το δημόσιο τομέα, αλλά δεν ήταν αυτά τα προβλήματα, ήταν κάποια άλλα. Άρα υπάρχει ένα βασικό πρόβλημα σε αυτό το νόμο. Και το βασικό πρόβλημα είναι ότι δεν έχει αναπτυξιακό πλαίσιο και πρόγραμμα και προσανατολισμό. Η θεωρία ότι βγάζουμε τις νάρκες σημαίνει ότι είναι ένα σήμα στην αγορά, ότι κάνετε επένδυση όπου θέλετε, κύριε Πρόεδρε, όποτε θέλετε, όπου θέλετε, χωρίς προσανατολισμό, χωρίς προτεραιότητες. Εμείς κάναμε ένα αναπτυξιακό σχέδιο. Τι θέλαμε για αυτό το αναπτυξιακό σχέδιο? Ήθελαμε μια σοφή διαχείριση της γνώσης. Και στη δική μας προσέγγιση αυτή η γνώση είναι παντού. Είναι και στην κυβέρνηση και στην τοπική αυτοδιοίκηση και στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση και στα επιμελητήρια και στις κοινωνίες. Μια συζήτηση για τις προτεραιότητες. Πού θέλουμε να επενδύσουμε, πόσο θέλουμε η επένδυση να είναι, με ποια ποιοτικά στοιχεία. Το επιτελικό κράτος φαίνεται ότι δεν μπορεί να το κάνει. Το είπε και πολύ καλά και ο κύριος Καστανίδης όταν είπε για τους ιδιώτες, τους ειδικούς της πολιτικής. Ίσως ο κύριος Καστανίδης είχε στο μυαλό του τη συζήτηση ανάμεσα στον Σοκράτη και τον Πρωταγόρα, που ο Πρωταγόρας έλεγε ότι η πολιτική είναι τέχνη όπως σε όλες τις άλλες και άλλα είναι για τους λίγους, ενώ εμείς λέμε ότι η πολιτική είναι για όλους. Και το βασικό στοιχείο του δικού σας αναπτυξιακού σχεδίου είναι ότι δεν μπορείτε, δεν θέλετε να ενσωματώσετε αυτή τη γνώση που είναι παντού. Στην κοινωνία παντού. Θεωρείτε δηλαδή ότι βγάζοντας κάποια εμπόδιο θα έχουμε ανάπτυξη. Είναι ένα μοντέλο που δεν έχει δουλέψει τα τελευταία 20 χρόνια όπου έχει εφαρμοστεί. Και με αυτό τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Όπου έχει εφαρμοστεί, τα αποτελέσματα στο ποσοστό επενδύσεων είναι πολύ πενιχρά τα αποτελέσματα και στην ποιότητα είναι ακόμα χειρότερα. Χρειάζεται ένα αναπτυξιακό σχέδιο, αλλά δεν χρειάζεται ένα αναπτυξιακό σχέδιο που είναι ένα σχέδιο χωρίς μια κεντρική ιδέα που θέλετε να πάει η Ελλάδα. Σας ευχαριστώ πολύ.